Κύπρου, στο σταθμό Ενίκης. Έλα λεπτό, παιδιά, να πω ότι ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα πάμε πρώτα στον Ιάσο Νασενέκη. Είναι ερευνητής για αυτά τα ζητήματα, συνεργάτης. Είναι στο σερίδιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και δικός μας συνεργάτης για αυτά τα ζητήματα, έλεγα. Καλή σας μέρα, κύριε Σενέκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε τις πεταλιές και μετά θα δούμε πώς γίνεται η ζωή μας, μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο γενικά στους δρόμους, για τη σημασία του ποδηλάτου και πώς μπορεί έτσι να αυξηθούν οι ποδηλάτες στην χώρα μας. Σίγουρα τώρα με την αύξηση των καυσίμων, αν μπορούσαμε όλοι με ένα ποδήλατο στη δουλειά θα πηγαίναμε, αλλά είναι και να πάρουμε τα παιδιά στο σχολείο κλπ. Ναι, το ποδήλατο δεν είναι για όλους. Σίγουρα κάποιοι από εμάς έχουν διαφορετικές ανάγκες και μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε αλλιώς. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο και που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, να τους δώσουμε τα κίνητρα και να τους το κάνουμε πιο εύκολο και ασφαλές. Ναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κάθε ποδήλατο θα αφαιρεί και ένα αυτοκίνητο από τους δρόμους. Λοιπόν, τώρα, να δούμε τη σημασία. Είχε ψηφιστεί και αυτή η νομοθεσία ρύθμισης των ποδηλάτων πριν από κάποια χρόνια και οι αποστάσεις και τα αδικήματα στον δρόμο κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αποδώσει. Εάν η αστυνομία σταματά και οδηγούς οχημάτων αλλά και ποδηλάτων αν δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας ή αν ήδη οι ποδηλάτες και οι οδηγοί γνωρίζουν τι προβλέπει η νομοθεσία και την τηρούν. Ναι. Η νομοθεσία είναι ένας τρόπος να μπουν κάποιες βάσεις, ας το πούμε, για την κυκλοφορία των ποδηλάτων. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να είναι στόχος να έχουμε την αστυνομία να κυνηγά τους ποδηλάτες, ναι, ή να προσπαθεί να τιμωρήσει τους οδηγούς για το τι γίνεται. Είναι ένα θέμα με την νομοθεσία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αρκετή συμμόρφωση και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Οπότε, ο στόχος θα έπρεπε να ήταν εξ αρχής να υπάρχει ενημέρωση, δηλαδή οι ποδηλάτες ήδη να ξέρουν πώς θα λειτουργούν στο οδικό δίκτυο και ακόμα περισσότερο οι οδηγοί των αυτοκινήτων, των φορτηγών και των μοτοσυκλετιστών να ξέρουν και αυτοί πώς θα αντιμετωπίζουν τους ποδηλάτες. Ναι. Οπότε, σε πρώτη φάση θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε αυτά, ακόμη περισσότερο στις ασφαλείς υποδομές. Δηλαδή, οι ποδηλάτες να έχουν τους χώρους να κινούνται ξεχωριστά από τα αυτοκίνητα, όχι μαζί με τα αυτοκίνητα και μαζί, ναι, με τα λεωφορεία. Βεβαίως, αυτό τώρα που γίνεται στη χώρα μας, κύριε Σενέκη, το βλέπω αυτές οι ποδηλατολωρίδες σε άλλες χώρες, είναι συνεχής. Εμάς τώρα έχει λίγο κόκκινο. Σταματάς, διασταυρώνεις, βρίσκεις πεζοδρόμιο, ξαναπάς. Αυτό θεωρείται δηλαδή ασφαλής, ναι, διακίνηση των ποδηλατών? Όχι, αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς υποδομές, δεν μπορούν να θεωρηθούν ποιοτικές υποδομές. Έτσι ώστε ο άλλος να επιλέξει να πάρει το ποδήλατο και να ξέρει ότι θα φτάσει στην ώρα του με ασφάλεια στον προορισμό του, στη δουλειά του, στην περίπτωση που συζητάμε. Οι ασφαλείς υποδομές υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες έρευνες, επιστημονικές έρευνες. Μία που έχω υπόψη μου από το Πανεπιστήμιο του Colorado Denver και του New Mexico είναι ότι οι ποδηλατολωρίδες βελτιώνουν την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, δηλαδή σε αυτές. Μπορεί να κινηθούν και άτομα με πατίνια, με ηλεκτρικά πατίνια, με ηλεκτρικά ποδήλατα. Μπορεί να κινηθούν άτομα με τα ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια. Και το ότι είναι ξεχωριστά τα αυτοκίνητα που αποτελούν τον μεγάλο κίνδυνο, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια. Επίσης, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι αντικαθιστώντας ταξίδια που γίνονται με το αυτοκίνητο, βελτιώνουμε και την υγεία των ανθρώπων. Ακόμη μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, που ανέλησε 170 σχετικές μελέτες, έδειξε ότι οι άνθρωποι που ζουν σε πόλεις όπου το περπάτημα και το ποδήλατο είναι πρακτικές επιλογές, είναι εύκολες δηλαδή επιλογές και μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να επιλέξουν αυτούς τους τρόπους μετακίνησης, έχουν μικρότερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκοι και να είναι διαβητικοί, γιατί είναι πιο ενεργοί στην καθημερινή τους ζωή, είναι πιο ενεργοί στις μετακινήσεις τους. Οπότε το ποδήλατο δεν αποτελεί μόνο ένα τρόπο μετακίνησης και ένα χόμπι. Είναι στην ουσία ένα μέσο βελτίωσης της υγείας των πολιτών, μείωσης των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, μείωσης της κίνησης στους δρόμους, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, και αύξησης της οδικής ασφάλειας. Απλά αυτό πρέπει να γίνει, το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι οι υποδομές. Αν δεν έχουμε τις υποδομές και προσπαθούμε να βγάλουμε τον κόσμο με τα ποδήλατα στους δρόμους χωρίς να υπάρχει ασφάλεια,
θα καταλήξουμε να κάνουμε ζημιά σε όλη αυτή την προσπάθεια και ο κόσμος θα είναι σκεπτικός και αρνητικός στο να ανέβει στο ποδήλατο για να πάει στον προορισμό του και να αντικαταστήσει, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Και το ίδιο ισχύει, κυρία Σενέκη, και για, τις μοτοσυκλέτσες. Και βλέπουμε αυτά με τους οδηγούς αυτών ταχυμεταφοράς, τα delivery boys, που λέμε. Δηλαδή, δεν έπρεπε όλα όσα αποφασίζονται για την οδική ασφάλεια, για την κίνηση στους δρόμους, να είναι συλλογικά και να λαμβάνουν όλα υπόψη και τα ποδήλατα και τα δίτροχα και τα τρίτροχα, ό,τι δηλαδή μπορεί να κινηθεί στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, σε ειδικές λωρίδες κλπ. Μου φαίνεται ότι παίρνουμε τις σπασμωδικές κινήσεις και αυτό με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης σε ένα σημείο, κάποιες κινητές, βλέπουμε τα αποτελέσματα, μετά συζητάμε για ποδηλατολωρίδες που ξεκινάνε εδώ, σταματάνε εδώ, τελικά θα γίνει για λεωφορεία, μετά γίνεται έτσι, προκαλούνται δυστυχήματα. Δεν έχουμε ένα πλάνο. Όχι, όχι. Πολύ σωστά το λέτε. Αν δεν υπάρχει, αν δεν ακολουθηθεί μια στρατηγική που να αφορά όλους τους χρήστες και σε αυτή τη στρατηγική και τις δράσεις να συμμετέχουν και οι ίδιοι οι χρήστες. Δηλαδή να νιώθουν ότι είναι δικό τους επίτευγμα αυτή η αλλαγή στην νοοτροπία και στους τρόπους μετακίνησης. Βλέπουμε να γίνονται, να λαμβάνονται αποφάσεις, π.χ. αυτό που αναφέρατε σχετικά με τους delivery και τους courier, και τον εξοπλισμό και τις άδειες της οδήγησης, χωρίς να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις εκπρόσωποι αυτών των ανθρώπων, εταιρείες για παράδειγμα που εργοδοτούν αυτούς τους ανθρώπους. Μετά έχουμε μια συζήτηση τώρα στη Βουλή που αφορά την υποχρεωτική χρήση κράνους από τους ποδηλάτες. Και έχει προταθεί να επιβάλλεται πρόστιμο 85 ευρώ στους ποδηλάτες που δεν φοράνε κράνους. Αυτά είναι αρνητικά βήματα, είναι αρνητικές δράσεις στην όλη προσπάθεια, γιατί στην ουσία θα επηρεάσει αυτούς τους ποδηλάτες που κάνουν χρήση του ποδήλατου, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να μετακινηθούν. Οπότε τους προσθέτουμε ακόμα μια υποχρέωση και ακόμα μια ευθύνη, ενώ δεν έχει γίνει παράλληλα, δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς οι υποδομές που μετακινούνται. Επιπλέον, αυτό όσον αφορά τους delivery. Το να ντύνουμε καλύτερα τους οδηγούς πάνω στις μοτοσυκλέτες και ειδικά αυτούς που κινούνται μέσα στις πόλεις, δεν αντικαθιστά την ευθύνη του κράτους. Πρέπει να δούμε τι είναι τα προβλήματα του στον εργασιακό τομέα. Γιατί διάζονται στους δρόμους, υπάρχει πίεση στους δρόμους, ξέρουν να οδηγούν σωστά, έχουν κάνει εκπαίδευση, τα μηχανάκια που οδηγούν είναι κατάλληλα. Και τώρα έχουμε και το άλλο. Υπάρχει μια τάση για εναλλακτικούς τρόπους delivery. Βλέπουμε στο κέντρο της Λευκωσίας, όπου ζω και μπορώ να το παρατηρήσω, υπάρχουν delivery με ηλεκτρικά σκούτερ, με ηλεκτρικά ποδήλατα και με συμβατικά ποδήλατα. Πρώτο πρόβλημα είναι ότι τα ηλεκτρικά σκούτερ ακόμη δεν έχουν ρυθμιστεί νομικά. Το νομοσχέδιο είναι στη Βουλή. Αλλά κυκλοφορούν στους δρόμους μας και δεν κάνει κάτι κάποιο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, αν αντικαταστήσουμε κάποιους delivery με αυτά τα εναλλακτικά μέσα και κάνουν τις μικρές αποστάσεις των delivery με αυτά, σημαίνει ότι αφαιρούμε πάλι delivery με μοτοσυκλέτες από τους δρόμους. Ακόμα ένα κέρδος. Οπότε πρέπει όλα αυτά, έχετε απόλυτο δίκαιο, πρέπει κάποιος να κάτσει να τα δει συνολικά. Να φέρει μέσα τους ειδικούς, τους ακαδημαϊκούς, τους ερευνητές, όλους όσοι έχουν διάθεση να βοηθήσουν και γνώση να βοηθήσουν και να ακούσει. Ναι. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε σπασμωδικές αποφάσεις και να επιλέγουμε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου να τους τιμωρήσουν. Ποιοι είναι οι επόμενοι στη σειρά, οι πεζοί? Θα ξεκινήσουμε να κυνηγάμε τους πεζούς? Θα τους ζητήσουμε να κρατάνε σημαίακια για να διασταυρώνουν τους δρόμους? Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει μια λογική συνέχεια σε αυτές τις δράσεις που γίνονται και αυτές οι δράσεις δεν αντικατοπτρίζονται και στη δημιουργία των υποδομών. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Είναι αυτό, κύριε Ζενέκη. Ετοιμάζεται ένας δρόμος. Για παράδειγμα, η κυρία Κουμάτση είναι ένας τέτοιος. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, παγκάκια. Όλα μαζί σε ένα πολύ στενό δρόμο, στον οποίο τι λένε οι προδιαγραφές όταν πρέπει να περάσει από λεωφορείο και δεν μπορεί να στρίψει, όταν δεν μπορούν να κινούνται την ίδια ώρα ένα λεωφορείο και ένα στενοφόρο. Όλα αυτά δεν μπορούν να ληφθούν, να λαμβάνονται υπόψη. Και μέσα στην παλιά πόλη ή γενικά στους δρόμους των πόλεων που είναι στενοί δρόμοι, δεν έπρεπε να σκεφτούμε τι είδους λεωφορείο μπορεί να κάνει χρήση του οδικού δικτύου? Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που αναφέρετε. Εδώ στην λεωφορείο Μακαρίου, που έγιναν οι μονοδρομήσεις και έχουμε δύο λεωφοριολωρίδες, τις οποίες κινούνται και ποδήλατα,
Το λεωφορείο δεν μπορεί να στρίψει όταν έρχεται από τη διγενειά Κρήτα. Δεν το χωράει να στρίψει. Σήμερα πέρασα κατεβαίνοντας προς τη λεωφορείο Μακαρίου. Η λεωφορεολίδα δεν τηρείται από κανένα. Σε κανένα μέρος της λεωφορείου Μακαρίου. Δηλαδή, παίρνουν τα αυτοκίνητα κανονικά, χρησιμοποιούν τη λωρίδα για το λεωφορείο και τους ποδηλάτες. Και από εκεί και πέρα, μέσα στο εμπορικό κομμάτι της Μακαρίου, που η μία λωρίδα ανήκει στα λεωφορεία, δεν τηρείται από κανένα. Οπότε, αν είναι να τα λέμε στα χαρτιά και απλά να ζωγραφίσουμε τους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Αν δεν τηρούνται νομοθεσίες, αν δεν υπάρχει μια δέσμευση από όλες τις υπηρεσίες του κράτους, ότι θα υπηρετήσουν τον σκοπό και τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει, και είναι δεσμεύσεις που η Κύπρος έχει πάρει και ως κράτος. Έχουμε κυρώσει την διακήρυξη της Στοκχόλμης το 2020 για την οδική ασφάλεια. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια. Υπάρχει το σχέδιο, το Παγκόσμιο Πλάνο για την Οδική Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είμαστε μέλη. Και έχουμε και τον δικό μας στρατηγικό σχέδιο 2021-2030, το οποίο ακόμα μια φορά αποτελεί ένα σχέδιο που υλοποιείται σπασμωδικά και σε κομμάτια, γιατί πολλές φορές δεν βολεύει. Θα πρέπει να ενοχλήσουμε κάποιους για να υλοποιηθούν. Ναι. Όλα τα κομμάτια μαζί. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, κύριε Σενέκη, να δούμε μια φωτογραφία δική σας. Αναστήθηκε χθες μέσα στα πολλά που συζητάμε. Να σχολιάσουμε και αυτό. Ναι, χθες ήταν ένα ωραίο απόγευμα. Κατεβήκαμε βόλτα στο κέντρο της Λευκοσίας, της έξυπνης πόλης, όπως μας λέει ο Δήμος Λευκοσίας. Και αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα. Ευτυχώς είμαστε. Δεν έχουμε. Μπορέσαμε να πάμε από γύρω, να κατέβουμε στον δρόμο και να περάσουμε από τη γωνία, γιατί δεν είχαμε μαζί μας θετικό καρότσι. Δεν είχαμε κάποιον φίλο που αντιμετωπίζει προβλήματα με την κάποια αναπηρία. Έτσι, ναι. Και κατεβήκαμε στον δρόμο για να περάσουμε από αυτό το τείχος που έχει στηθεί, από εμπόδια, αυτούς τους κήπους που έχει βάλει ο Δήμος, τις μεγάλες αυτοδόχες, και τώρα είναι και η κάλαθη για τα σκουπίδια, που προφανώς οι υπάλληλοι της καθαριότητας δεν έχουν λάβει οδηγίες να τους τοποθετούν στη θέση τους. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μετά που μάζεψαν τα σκουπίδια, τους τοποθέτησαν και γιατί βόλευε. Και έχει έτσι γίνει ένα ωραίο τείχος. Ένα έργο τέχνης, ας το πούμε. Ναι. Το τείχος την ντροπής, εγώ θα το χαρακτηρίζω. Ναι. Αυτό είναι ο τίτλος αυτής της φωτογραφίας που βλέπουμε, μιας έξυπνης πόλης, μιας πόλης προσβάσιμης προς όλους. Κύριε Σενέκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε. Λοιπόν, είπαμε, κυρίες και κύριοι,